Κύριε Πασχάλη, ξέρω και το ξέρει και όλο το κοινό στην Ελλάδα ότι θεωρείστε από τους μεγαλύτερους Μακμπέθ όλων των εποχών. Είναι ένας ρόλος σταθμός, φαντάζομαι, στην καριέρα σας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ρόλος που μου έδεσε την ευκαιρία να δώσω κάτι ακριβώς πάνω σε αυτό που μιλούσαμε προηγουμένως. Για την ηθοποιία. Ναι, ναι, την ηθοποιία. Φυσικά, είναι ένας ρόλος που δεν στηρίζεται ακριβώς στην ωραία φωνή ή στο ωραίο φραζάρισμα, mm-hmm. όπως συνηθίζαμε τα παλιότερα χρόνια. Και αυτός ακριβώς ο ρόλος σου δίνει την ευκαιρία να δείξεις, αν μπορείς, ό,τι μπορείς, να κάνεις πάνω σε έναν άνθρωπο που φυσικά θέλει, ακριβώς ζητάει κάτι που είναι περισσότερο από μουσική, που είναι θέατρο. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι θέατρο, όπερα σημαίνει και θέατρο. Είναι δηλαδή το μουσικό αυτό είδος που συγκεράζει. Συμπληρώνει το ένα το άλλο. Ναι. Και φαίνεται ότι κάπου εκεί βρήκα τον εαυτό μου. Εσείς, κυρία Κρέλεβερς, ξεχωρίζετε κάποιους ρόλους? Βέβαια. Και εγώ, που σας είπα, αγαπώ τις πρωταγωνίστες με προσωπικότητα. Πάντα, από την αρχή δεν έφτασα σταδιακά, από την αρχή. Mm-hmm. Μπορώ να πω που βαριόμουν, ναι. Είναι το Βερίσμο, Πουτσίνι, μ' αρέσει πάρα πολύ και μου πάει. Άλλωστε ο Πουτσίνι αγάπησε πάρα πολύ τις γυναίκες, όλες οι ηρωίδες, όλες οι όπερες έχουν το όνομα της πρωταγωνίστρια. Η Τόσκα, Φαντσούλα ντε Λουέστ, Μαντάμ Μπατερφλάι, Μανό Λεσκό. Πιστεύετε κι εσείς αυτό που λέει ο κόσμος, ότι οι τραγουδίστριες όπερες, οι πριμαντώνες, ας πούμε, είναι δύσκολες? Πιστεύω που υπάρχουν δύσκολες γυναίκες και όχι δύσκολες, αλλά όχι οπωσδήποτε πριμαντώνες. Σήμερα πια δεν πιστεύω πια στην πριμαντώνα. Σήμερα όσο πιο απλή μπορείς να είσαι, αν είσαι τόσο πιο κοντά είσαι στο κοινό, στον κόσμο. Και τόσο πιο πολύ κερδίζεις. Ναι, κερδίζεις. Τελικά. Ναι.